Επειδή αναφερθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, mm. να σε πάω τώρα εκεί, γιατί είχε μια πολύ σημαντική απώλεια πρόσφατα. Ναι. Το 21 συγκεκριμένα, σωστά. Η μητέρα μου, ναι, 12 χρόνια. Εντάξει, αυτό δεν περιγράφεται. Όσοι έχουν βιώσει αντίστοιχα πράγματα ξέρουν τι σημαίνει. Και πόσο μάλλον για μένα που ήμουν και μοναχοπέδι και με μεγάλωσε και μόνη τη η μητέρα μου. Γιατί ο πατέρα μου είχε σκοτωθεί όταν ήμουν ενό χρόνου, ενάμιση. Άρα ήταν μαμά και μπαμπά μαζί. Ναι, 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 βέβαια. Επάξια. Αλλά ήταν τόσο και το λέω δεν ξέρω αν θα ακουστεί εγωιστικό. Εγώ το λέω γιατί κάθε φορά που μου δίνεται ευκαιρία με την έννοια ότι θέλω πούμε, να ε, πω κάτι που ίσως βοηθήσει κάποιον άλλον που, που χτυπά ξύλο mm -hmm. θα του συμβεί. Το ότι ήταν η μητέρα μου σε άσχημη κατάσταση ε, είχε προχωρημένη άνοια είναι ρε παιδί μου αυτό που ξέρεις, ότι που λέμε σύχασε και αυτή, σύχασαμε και εμείς. Ξεκουράστηκε. Το λέω γιατί είμαστε εγωιστές και προσπαθούμε μέχρι τέλους να γίνει κάτι που δεν έχει νόημα Τελικά, άμα το σκεφτεί ρεαλιστικά και ψύχρεμα, ένα άνθρωπο που ξέρει ότι δεν υπάρχει επιστροφή, δεν μπορεί να του προσφέρει καμία ποιότητα ζωή, είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Δηλαδή, είμαστε στο όριο να μου πει ποιο είσαι. Α πούμε, και δεν, δεν το ζήσα αυτό. Έχω φίλου που το ζήσανε και είναι φοβερό. Αλλά ήταν πολύ, τέλο πάντων. Είναι ούτε στον εχθρό μου αυτό το πράγμα. Δεν, δεν παλεύεται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και μου το λέγανε και διάφοροι που συμβολευόμουν, μου λέει η ίδια δεν έχει πρόβλημα μη Είναι εύκολο να επιστρέφεις ε, Θεσσαλονίκη τώρα. Τώρα, ναι. Γιατί φαντάζομαι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις, γι' αυτό το λέω. Ναι. Εντάξει, μωρέ, το, το, δεν, δεν, με επηρεάζει. Είναι και η κόρη μου εκεί. Έχω λόγους, δηλαδή. Και ένα πολύ σημαντικό θέμη ότι καλό είναι... Γιατί, ξέρεις, είμαστε λίγο φυγόπονοι όλοι, υποσυνείδητα. Αλλά πρέπει, και αυτό με βοήθησε, λόγω της κατάστασης που σου περιγράφω το σύνορα, επειδή είχε δεν ήταν κάτι ξαφνικό δηλαδή με αυτή την έννοια το λέω. Είχα αρχίσει να το δουλεύω στο κεφάλι μου την απώλεια. Γιατί ήταν ορατή πια. Έτσι, το πολύ βλέπεις κοντά. να έρχεται βέβαια. Και αυτό βοηθάει στο να το διαχειριστεί καλύτερα.